Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τούτες τις μέρες στο χώρο του πολιτισμού ανεβαίνει η πιο σημαντική ίσως παράσταση, η παράσταση του αγώνα, με παραγωγό βέβαια την ίδια την κυβερνητική πολιτική και πρωταγωνιστές ασφαλώς όλους τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Θα καλούσαμε την κυβέρνηση να αφουγκραστεί και να ακούσει τα αιτήματα αυτού του αγώνα, να αποσύρει το απαράδεκτο προεδρικό διάταγμα που προκάλεσε αυτόν τον αγώνα, το προεδρικό διάταγμα 85, και βεβαίως να ικανοποιήσει τα πολύ σημαντικά αιτήματα των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού που ανταποκρίνονται και στα γενικότερα συμφέροντα, τα πολιτιστικά και μορφωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού, να ικανοποιήσει το αίτημά τους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για τη συγκρότηση επιτέλους τη συγκρότηση δημόσιων δωρεάν αποκλειστικά ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών στα πανεπιστήμια και βεβαίως τη συνακόλουθη αναβάθμιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία. Είναι πάνδημο πια το αίτημα και είναι ακατανόητη η αιμονή της κυβέρνησης σε αυτό το προεδρικό διάταγμα. Τώρα, ως προς το νομοσχέδιο. Ξέρετε, δεν αρκεί κανείς πολλές φορές να λέει ένα όχι, ή μάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία εκτός από το όχι ή το ναι και η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω τώρα, λέγοντας ότι η αντίθεση του κόμματός μας, του ΚΚΕ, στο νομοσχέδιο με το οποίο μετατρέπονται 5 μεγάλα μουσεία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η αντίθεση η δική μας έχει ως βάση της την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Χωρίς βέβαια να διαφορούμε κάθε άλλο για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η επιλογή της μετατροπής δηλαδή των μουσείων στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε αυτά τα μουσεία. Και ασφαλώς η εκάστοτε μουσιακή πολιτική συνδέεται άμεσα μάλιστα με την τύχη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διευκρινίζουμε επίσης ότι για εμάς, για το ΚΚΕ, η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου αποτελεί ένα συλλογικό επίτευγμα. Αποτελεί μια λαϊκή περιουσία και βέβαια μια πολύτιμη πηγή γνώσης για τις σημερινές γνώσεις του παρελθόντος, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, στην προσπάθεια που αυτές κάνουν για να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον. Σε όφελος βεβαίως της πλειοψηφίας, της λαϊκής. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυβέρνησης, αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη, καθώς είναι πάγεται την αποκοπή των μεγάλων μουσείων της χώρας από τον κορμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας και οδηγεί αντικειμενικά σε μια ευέλικτη ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία τους με σύνθετες και πολύπλευρες συνέπειες που ίσως ακόμα δεν έχουν φανεί, σίγουρα δεν έχουν φανεί, ίσως δεν τις φανταζόμαστε κιόλας. Η οικονομική αυτοτέλεια, η ανταγωνιστικότητα, η ανάγκη μεγιστοποίησης των εσόδων των μουσείων, η εξάρτησή τους από χορηγούς και σπόνσορες προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των μουσείων οδηγεί αντικειμενικά στη σταδιακή απαλλαγή του κράτους από την αποκλειστική του υποχρέωση, νομίζω είναι αυτό γραμμένο και στο Σύνταγμα, από την αποκλειστική του υποχρέωση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και μετάβασής της μέσα από ένα καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στην περαιτέρω ιδιωτικοποίησή της. Είναι αυτό κάτι το πρωτοφανές το οποίο έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο? Όχι βέβαια, καθώς
η πολιτιστική πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων, όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, να πούμε της τελευταίας δεκαετίας και όχι μόνο, τίνει αυτή η πολιτική στο να διατηρήσει το κράτος μόνο την κυριότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ψηλή κυριότητα δηλαδή, και η διαχείρισή της να παραχωρείται στους ιδιώτες. Αυτή είναι η πολιτική, είτε έτσι είτε αλλιώς, που υπηρετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Το καθεστώς αυτό βέβαια αντικειμενικά λειτουργεί, ήδη λειτουργεί, σε βάρος της πραγματικής αποστολής των μουσείων να προωθούν την ιστορική γνώση, όπως είπε σωστά εδώ, όπως διάβασε μάλλον η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας από τον διευθυντή του, από τον πρώην διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου, να προωθούν την ιστορική γνώση, και προσθέτουμε εμείς και να ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο όχι μιας μειοψηφίας, αλλά να ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό και μας απασχολούν οι συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν σε ό,τι αφορά τα επιπλέον εμπόδια που μπαίνουν στην πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στα μουσεία, καθώς προαναγγέλλεται, αυτό γίνεται ουσιαστικά, προαναγγέλλεται η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Άλλωστε η συζήτηση αυτή έχει φουντώσει για την αντιστοίχηση των τιμών, την παρακολουθούμε με αυτές που ισχύουν, λέει, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλείται δε ακόμα και εκείνο το καθεστώς της ελεύθερης εισόδου ορισμένες μέρες το χρόνο, όπως άλλωστε δείχνει και το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, που ιδρύθηκε εξ αρχής ως νομικό πρόσωπο και έχει ελεύθερη είσοδο λιγότερες μέρες από ό,τι τα άλλα μουσεία για το κοινό ελεύθερης εισόδου. Προφανώς και υπάρχει σκοπιμότητα σχετικά με την διοικητική αυτοτέλεια, η οποία προβλέπεται από τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διοίκηση θα πέσει, θα πάει στα καλύτερα χέρια, στα κατάλληλα. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι τα διοικητικά συμβούλια των νομικών αυτών προσώπων διορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό και δεν απαρτίζονται υποχρεωτικά από ανθρώπους σχετικούς με το αντικείμενο, που γνωρίζουν βέβαια τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής επιστήμης, αλλά πολιτικά πρόσωπα, τεχνοκράτες και διάφοροι άλλοι πρόθυμοι να διοικούν με τα κριτήρια, προσέξτε, να διοικούν με τα κριτήρια της αγοράς και βεβαίως συνακόλουθα και με τις ιδιαίτερες επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Διόλου πιθανό μάλιστα είναι ότι οι κάθε είδους χρηματοδότες να φροντίζουν για να ασκούν και αυτοί με τη σειρά τους άμεση επιρροή, γιατί έμεση ασκούν έτσι κι αλλιώς, στο Διοικητικό Συμβούλιο των Μουσείων. Είναι απολύτως επίσης δικαιολογημένες και η αγωνία, όπως και η ανησυχία για τις συνέπειες της αποκοπής των μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Για το τι μπορεί δηλαδή να σημαίνει, από επιστημονική άποψη, η απόσχηση της συλλογής των κινητών από τα ακίνητα μνημεία ενός συνόλου και τη δημιουργία δύο απόλυτα διακριτών, λειτουργικά και νομικά διαφοροποιημένων διαχειριστικών μονάδων. Σπάει το ενιαίο και οργανικό σύνολο των μνημείων ενός τόπου και δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά για το ποιος θα ελέγχει την επιστημονικότητα των δράσεων των μουσείων, δράσεις οι οποίες θα αποφασίζονται από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιος θα ελέγχει την επιστημονικότητα αυτών των δράσεων? Για μουσεία μιλάμε. Ενώ ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί πλήγμα και η ανάπτυξη της επιστήμης της αρχαιολογίας, καθώς η έρευνα και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού που υπάρχει στα μουσεία από την ανεξάντλητη στην Ελλάδα πηγή των αρχαιολογικών ανασκαφών. Ευτυχώς, αυτή η έρευνα και η μελέτη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, να δούμε λιγάκι και την πλευρά των εργαζομένων. Σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού, όπου οι σχέσεις εργασίας είναι ήδη πολυκερματισμένες, οι ελλείψεις σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό εκρηκτικές, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που διαφαίνεται για τους εργαζόμενους που σήμερα εργάζονται στα μουσεία, δεν περνούν και δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητες.
Τι λέει, τι δείχνει η πύρα από το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο είναι και το μοντέλο λειτουργίας που υπαγορεύει και την μετατροπή αυτών των πέντε. Δείτε, θα ξεκινήσω από κάτι μικρό, ίσως και ασήμαντο, αλλά χαρακτηριστικό. Την ώρα που προχθές, μες στο χιονιά, η κυβέρνηση έβγαζε την ανακοίνωση και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, άρα και όλα τα μουσεία, να ανοίγουν στις 10, το Μουσείο της Ακρόπολης, η διοίκηση του Μουσείου της Ακρόπολης, καλούσε τους υπαλλήλους του να πάνε από τις 9, προκειμένου προφανώς να μην χαθούν ακόμα και αυτά τα έσοδα της μίας ώρας. Όχι, για να δούμε, λέω, ξεκινώ από αυτό, από το μικρό. Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρές συνέπειες. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι του Μουσείου της Ακρόπολης συμμετέχουν, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Η απάντηση είναι πως όχι. Έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις ευθύνης στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Η απάντηση είναι όχι. Παίρνουν το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, μιλώ για τους εργαζόμενους του Μουσείου της Ακρόπολης, που είναι το μοντέλο και για τα άλλα μουσεία. Παίρνουν αυτό το επίδομα. Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Η ερώτηση, ξέρετε, είναι κρίσιμη. Αυτά τα 5 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ναι ή όχι? Γιατί το Μουσείο της Ακρόπολης δεν ανήκει σε αυτούς. Και οι εργαζόμενοι μου και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα μουσεία, φαντάζομαι ήδη από τώρα την απάντηση της Υπουργού, λέγοντάς μας ότι είναι αποσπασμένοι, η απόσπασή τους είναι ισόβια, θα είναι εσαΐ αποσπασμένη, θα ανανεώνεται. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία, κυρία Υπουργέ, πολλές ασάφειες, τις οποίες θα πρέπει να διευκρινίσετε. Τώρα βεβαίως το νομοσχέδιο για τη μετατροπή των μουσείων, αυτών των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν μας εκπλήσει. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποτελούσε προγραμματική της εξαγγελία και από την αρχή δήλωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αυτό. Άλλωστε όλο αυτό το διάστημα έχουν ψηφιστεί και μια σειρά από νόμους, νόμοι οι οποίοι εντάσσονται στον ίδιο προσανατολισμό τον πολιτικό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θυμίζουμε τον νόμο για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τον νόμο για τους όρους και το διάστημα ανταλλαγής των εκθεμάτων ανάμεσα σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο πρόσφατος νόμος κύρωσης της Συμφωνίας για τη Συλλογή Στέρν, αλλά και άλλες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή την πονεμένη δυστυχώς ιστορία, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση βέβαια με την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μιλώ για το Σούνιο, για τις επιδείξεις μόδας, για τις επιδείξεις του Christian Dior. Τέλος πάντων, πρόκειται για να μην μακρηγορώ, πρόκειται για την αποτύπωση στην πράξη μιας πολιτικής η οποία αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας ως πεδίο οικονομικών μα και ιδεολογικών κερδών για την άρχουσα τάξη. Έναν σταθερό σκοπό, τον οποίο τα προτινόμενα μέτρα, όπως και εδώ, με αυτό το νομοσχέδιο, επιχειρούν να εκπληρώσουν, εδώ υπακούν, σε αυτόν τον κανόνα, πιο εντατικά, πιο αποτελεσματικά και κυρίως πιο αποδοτικά. Η εικόνα όμως που διαμορφώνεται στην Ελλάδα από τη σημερινή κυβέρνηση δεν είναι μια εξαίρεση. Έχει βαθύτερες ρίζες και δεν είναι απλά μια βλαβερή κυβερνητική επιλογή, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοούμε βεβαίως το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει συνεχώς από το κάδρο των ευθυνών της την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοούμε βεβαίως και το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ να αθωώνει επί της ουσίας το καπιταλιστικό σύστημα, αποδίδοντας αυτές τις επιλογές στις νεοφιλελεύθερες επιλογές και όχι στις ανάγκες που αυτό το σύστημα έχει τούτη τη στιγμή και σε αυτή τη φάση της ανάπτυξής του, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Όμως,
Εδώ πρέπει να πούμε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα παρακολουθεί τις κατευθύνσεις των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτές. Υπακούει σε αυτές. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία βεβαίως πίνουν νερό όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στο παρελθόν σε κυβερνητικά σχήματα και διεκδικούν σήμερα βεβαίως εκ νέου να αναλάβουν αυτό τον ρόλο. Αποτελεί ζητούμενο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα από το πρόσημο που έχουν οι κυβερνήσεις τους. Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη Ευρώπη, όπου οι δημόσιοι προϋπολογισμοί μειώνονται συνεχώς παντού, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτό αυξάνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πολιτισμός βεβαίως αποτελεί παράγοντα οικονομικής, θα χρειαστώ ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης όμως, ασφαλώς, μιας ανάπτυξης όμως, η οποία σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας μεταφράζεται, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, και ας είναι βαριά, μεταφράζεται σε ένα ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επί της ουσίας και βεβαίως σε ένα τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Για μας, για το ΚΚΕ, και το δηλώνουμε αυτό, οι εξελίξεις που δρομολογούνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της λειτουργίας αυτών των πέντε μουσείων δεν αθωώνουν την πολιτική και τις κατευθύνσεις που υλοποιούνταν από τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Και έχουμε πολύ πικρή πείρα από αυτήν τη διαχείριση των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσο και των πολύ πρόσφατων, όπως είναι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να θυμηθούμε δηλαδή, την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το Ελληνικό, για το μετρό της Θεσσαλονίκης, για τη μετάβαση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Υπερταμείο, αν είναι δυνατόν, για τις αυξήσεις στα εισιτήρια το Μάρτιο του 2019, για τη διατήρηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων σε αρχαιολόγους, σε βοηθητικό προσωπικό, για την απαξίωση επί της ουσίας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σταματώ εδώ, λέγοντας ότι η δική μας θέση, η θέση του ΚΚΕ, εκκινεί από την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα μιας κοινωνίας η οποία ως μέτρο προόδου της δεν θα έχει την κερδοφορία και την εξουσία των λίγων, αλλά μέτρο της θα έχει την καθολική, υλική και πνευματική ανάπτυξη. Και σε αυτή την κοινωνία η πολιτιστική κληρονομιά, που στην Ελλάδα είναι άφθονη, θα αντιμετωπίζεται ως μια πολύτιμη πηγή γνώσης και κατανόησης της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα αντιμετωπίζεται ως συλλογική δημιουργία. Θα θεωρείται συλλογική ιδιοκτησία του λαού της, αλλά και της ανθρωπότητας, στην οποία θα έχει πρόσβαση, ανεμπόδιστη πρόσβαση από οικονομικούς και μορφωτικούς φραγμούς κάθε μέλος αυτής της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε βεβαίως το νομοσχέδιο επί της αρχής, όπως το έχουμε δηλώσει από την αρχή. Ευχαριστώ.